υπάρξει και ένας περιορισμός των εμφανίσεων των στελεχών του κόμματος. Ουσιαστικά θα μιλάτε μόνο εσείς. Αυτό ακούω, αυτό μαθαίνω. Ποιος σας είπε αυτό, αυτό ποιος σας είπε? Α, δεν ξέρω. Έτσι μαθαίνω λέω εγώ, δεν ξέρω, ισχύει ή όχι? Λοιπόν, ακούστε λίγο για να τα πάμε τα πράγματα σε μια σειρά. Καταρχάς δεν είχαμε ούτε εκρηκτική ατμόσφαιρα όπως το λέτε εσείς. Με την καλή έννοια. Ναι, σωστό. Λοιπόν, την επικοδομητική που λέμε εμείς. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Ναι. Λοιπόν, η Νόδε Καστοριάς, ναι, μπαίνει τώρα ολοταχώς για τις βουλευτικές εκλογές. Μάλιστα. Όπως μέχρι τώρα έχω εκπροσωπήσει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο πρόεδρος της Νόδε, ναι, μετά από εξουσιοδότηση κιόλας, ναι, από την Νόδε, ναι, έτσι ακριβώς τώρα γίνεται πάλι. Ναι. Και τι εννοώ. Ναι. Όταν θα έχουμε θεματικές ενότητες και θα μας καλείτε εσείς... Μάλιστα. Θα φωνάζετε τον αντίστοιχο τομεάρχη. Εννοείται. 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 Ποιος σας το είπε σας ότι έβαλα φήμωτρο? Δεν το κατάλαβα. Όχι, είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Γιατί με βάζετε λόγια που δεν έχω πει? Όχι, λέτε ότι η απαγόρευση στην Νόδε. Όχι, θα υπάρξει ένας περιορισμός, είπα, στις εμφανίσεις στελεχών πλην του Προέδρου. Δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός. Ωραία. Αναλόγως στη θεματική ενότητα, ο Πρόεδρος, ναι, θα στέλνει και τον αρμόδιο που πρέπει να πάει να μιλήσει. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, ξεκάθαρο. Πώς σχολιάζετε τα όσα υπόθηκαν χθες στην εκπομπή μας από τον κύριο Μιχαηλίδη για την σύνθεση? Δεν την άκουσα. Δεν ακούσατε? Ειλικρινά. Δεν την άκουσα γιατί την ίδια ώρα έδινα συνέντευξη. Α, ήσασταν σε άλλο κανάλι. Μάλιστα. Οπότε να σας ρωτήσω το εξής. Από αυτά που ακούσατε στη συζήτηση χθες, τι συμπέρασμα βγάζετε? Γιατί εδώ, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Δάμ, μπαίνουν δυναμικά στη συζήτηση δύο πρόσωπα που απασχολούν πολύ τελευταία. Τα συζητήσαμε και λίγο προχθές, αλλά πήρε άλλες διαστάσεις το θέμα και μετά τις δηλώσεις Αβόπουλου επίσης στην εκπομπή μας, αλλά και μετά τις δηλώσεις Μιχαηλίδη χθες επίσης στην εκπομπή μας. Επειδή δεν άκουσα τον κύριο Μιχαηλίδη. Θα σας στείλω όλο το ηχητικό να το ακούσετε. Να μου το στείλετε βεβαίως. Θεωρεί ότι ένα ψηφοδέλτιο, ναι, με Αντωνίου, Κανδύλη Ινάτσιου, Σαββόπουλο και στρατηγό θα είναι ένα κρηκτικό ψηφοδέλτιο για τη Νέα Δημοκρατία. Ακούστε λίγο. Σε ονοματολογία δεν πρόκειται να μπούμε. Σε ονοματολογία δεν πρόκειται να μπούμε με τίποτα. Είναι αυτό που φοβάστε περισσότερο. Βγαίνει μετά και ο κύριος Τζικαλάγιας στην εκπομπή μας. Θεωρεί ότι είναι σίγουρα στη λίστα και μάλιστα όχι μόνο αυτό, ότι σίγουρα θα εκλεγεί. Πριν ανακοινώσει ο πρόεδρος, βγήκε ο κύριος Τζικαλάγιας σε εσάς και είπε ότι θα είναι στη λίστα. Ναι. Ωραία, θέλω το ηχητικό ντοκουμέντο, σας παρακαλώ. Θα σας το δώσω. Και αυτό και το κείμενο. Γιατί, ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Κανένας δεν μπορεί πριν τον πρόεδρο να ανακοινώσει να λέει ότι εγώ είμαι στη λίστα. Μήπως σας το είπε διαφορετικά ο κ. Τσικαλάγιας? Λοιπόν, τι διαφορετικά? Όχι μόνο είπε ότι θα είμαι και ο επόμενος βουλευτής, όχι απλά ότι θα είναι στη λίστα. Θα σας παρακαλέσω άμεσα να μου στείλετε το ηχητικό ντοκουμέντο. Θα σας το στείλω. Θα σας το στείλω. Γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό. Δεν μπορεί κανείς να βγει πριν τον πρόεδρο του κόμματος, ναι, ο οποίος είναι ο μόνος, ναι, αρμόδιος, ναι, να αποφασίσει, ναι, για ποιοι θα είναι στη λίστα. Ωραία. Πολύ ωραία. Οπότε σήμερα θα φροντίσω να σας στείλω και τα δύο ηχητικά, και του κυρίου Μιχαηλίδη, ναι, και του κυρίου Τζικαλάγια. Αυτό είναι που φοβάστε περισσότερο, κύριε Αδάμ. Δηλαδή, δεν φοβόμαστε τίποτα. Μήπως δημιουργηθεί, όχι εκρηκτικό ψηφοδέλτιο, αλλά εκρηκτικό κλίμα μετά την ανακοίνωση? Ούτε εκρηκτικό κλίμα δεν θα υπάρξει, ούτε τίποτα. Όλοι μας θα σεβαστούμε την απόβαση του Προέδρου, ναι, όποια ονόματα ανακοινώσει, ναι, ο Πρόεδρος. Με αυτά θα πορευτούμε. Σας, ναι, είχα πει, αν θυμάστε και την άλλη φορά, ναι, ότι όποια ονόματα ανακοινώσει ο κύριος Γιώργος Κασαπίδης, ναι, θα συμπορευτούμε και θα δώσουμε όλοι μαζί ενωμένοι τον αγώνα. Μάλιστα. Έγινε αυτό, κύριε Νατσούλη. Έγινε. Είχαμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το είχαμε. Το ίδιο θα γίνει και με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά τώρα με λέτε εσείς ότι ο πρώην βουλευτής μας καρτίστη, όπως το είπατε, για να εξηγούμαστε. Σας είπα ότι είναι στη λίστα. Ο κύριος Τσικαλάγιας. Ότι θα είναι ο επόμενος βουλευτής, όχι απλά στη λίστα. Ότι είναι στη λίστα και θα είναι. Ωραία, θέλω το ηχητικό ντοκουμέντο, σας παρακαλώ. Ωραία. Λοιπόν, από εκεί και μετά. Ναι. Ποια είναι η εξέλιξη? Μας έλεγε χθες ο κύριος Μιχαηλίδης ότι μέχρι την Δευτέρα το αργότερο θα έχουμε αυτή τη λίστα. Είναι όντως έτσι τα πράγματα? Από εβδομάδα θα έχουμε τη λίστα. Ναι, ναι, νομίζω ότι θα έχουμε τη λίστα. Από Δευτέρα Τρίτη θα την έχουμε τη λίστα. Mm-hmm. Δευτέρα, Τρίτη θα υπάρχει λίστα. Μόλις θα πάει, νομίζω, ο κύριος Τσίπρας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ναι, και κηρυχθούν οι εκλογές, το επόμενο βήμα, έτσι είναι, όλα τα κόμματα να ανακοινώσουν τα ψηφοδέλτια.
Μάλιστα. Έτσι θα κάνουμε και εμείς. Έτσι θα κάνετε και εσείς. Άρα λοιπόν, Δευτέρα ή Τρίτη να περιμένουμε τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και στην Καστοριά και σε όλη την Ελλάδα, ή θα μείνουν και κενά? Αυτό το ξέρει ο πρόεδρος. Υπάρχει περίπτωση να ανακοινωθούν σταδιακά τα ονόματα της Καστοριάς ή θα ανακοινωθούν και τα τέσσερα? Όχι, μαζί ταυτόχρονα. Όλα μαζί. Όχι. Τα τέσσερα, τα τρία εσύ, την κυρία Αντωνίου. Μάλιστα. Κυρία Αντωνίου είναι μέσα. Εντάξει, τα τρία ονόματα. Ναι, τα τρία ονόματα. Θα είναι μία γυναίκα και δύο άντρες. Ναι, αναγκαστικά και υποχρεωτικά, όχι απλά. Λόγω ποσόστοση. Λόγω της περίφημης ποσόστοση. Υποχρεωτικά και όχι μόνο για τον δικό σας κόμμα, για όλα τα κόμματα. Για όλα τα κόμματα. Ισχύει ακριβώς το ίδιο. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Οπότε, από εκεί και μετά, κύριε Αδάμ, θα δούμε πραγματικά πώς θα διαχειριστείτε την όλη κατάσταση. Γιατί, το ξαναλέμε, είναι ανθρώπινο να στεναχωριέται κάποιος αν μείνει εκτός λίστας. Όταν όλοι θέσαν τον εαυτό τους, κύριε Νατσούλη, την διάθεση του κόμματος και του Προέδρου για να μπουν, για να θέσουν μάλλον τον εαυτό τους εν δυνάμει υποψήφιο. Ναι. Υπάρχει σέβονται, αυτό. Σέβονται και αυτό το ενδεχόμενο, λέτε. Βεβαίως. Αφού το ξέρουν από την πρώτη στιγμή. Ο Προέδρος θα κάνει την αξιολόγηση, κάποιος θα επιλέξει, κάποιος δεν θα επιλεγούν. Άρα αυτό το ζητούμενο είναι το εξής. Ότι έχουν την πρόθεση να βοηθήσουν τη Νέα Δημοκρατία, ναι, να γίνει κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να γίνει ο πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Άρα δεν μπορεί να στεναχωριούνται, θα πρέπει να χαρούν. Ωραία. Τώρα, για τα δύο ονόματα που έγινε πάρα πολύ λόγο, υπάρχει κάποια εξέλιξη μετά τη χθεσινή συνεδρία στην ΟΔΕ για Σαββόπουλο και Στρατηγό? Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, δεν συζητήθηκε κανένα όνομα στην ΟΔΕ. Όποιος σας είπε το λέει ψέματα. Ναι. Και αν θέλετε, Πρόεδρε, όταν θα... Ξέρουμε, όταν, ακούστε λίγο, ναι, ακούστε, ναι, λίγο, όχι. Ναι. Η κάθε νόδε συνεδρίαση, ναι, ηχογραφείται. Ναι. Α, ναι. Δεν, εννοείται. Εννοείται. Mm-hmm. Δεν υπήρξε συνεδρίαση της νόδε καμία που δεν έχει ηχογραφηθεί. Mm. Και τα πρακτικά πηγαίνουν πάντα στο γραμματεία του κόμματος. Mm-hmm. Δεν, μάλιστα, υπήρξε ονοματολογία. Κρατήστε αυτό που σας λέω. Κάθε συνεδρίαση τα πρακτικά πηγαίνουν στο γραμματεία του κόμματος. Μήπως εκείνη την ώρα που μιλούσατε πατήσατε το πάους? Δεν υπάρχει το πάους. Εγώ το έχω το, το κουμπί, κύριε Νασκούλη. Όλα καταγράφονται. Όλα καταγράφονται. Ίσα ίσα που υπήρξε πάρα πολύ καλό κλίμα. Ναι, ναι. Και εκπλήσουμε δηλαδή. Κριτικό και αυτά. Με τίποτα, με τίποτα. Απλώς είπαμε κάποια πράγματα. Όλα τα παιδιά συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, την παρουσία μας. Τελειώνοντας τώρα και οι δημοτικές εκλογές, τις οποίες δεν είχαμε καμία ανάμειξη. Ναι. Από τη Δευτέρα και πέρα πιάνουμε όλοι μαζί δουλειά. Ωραία. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και στελέχη μας τα οποία έχουν απαρτήσει τα δημοτικά ψηφοδέλτια. Σιγά σιγά τώρα αυτά απεμπλέκονται από τις εκλογές και έρχονται κοντά μας και συσπηρώνται μαζί μας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε. Τα ηχητικά. Πώς? Τα ηχητικά τα περιμένω. Τα ηχητικά θα σας τα στείλω εντός της ημέρας.